Καλησπέρα σε όλους. Σάββατο βράδυ, ένα βροχερό βράδυ. Είμαστε εδώ κοντά σας με ένα θέμα το οποίο καίει όλους και μάλιστα μετά τις δηλώσεις του Υφυπουργού Οικονομίας, του κ. Μέργου, ο οποίος μίλησε γιατί άλλο για έναν κατώτατο μισθό, ο οποίος κάθε άλλο παρά μόνο χαμηλός είναι. Αυτή λοιπόν η δήλωση προκάλεσε πολλές μα πάρα πολλές αντιδράσεις. Το ζήτημα όμως έχει επεκτάσεις και φαίνεται ότι τα χρέη τα οποία ο καθένας μπορεί να έχει πλέον αρχίζουν να ποινικοποιούνται ή υπάρχει τουλάχιστον η πρόθεση να ποινικοποιηθούν. Έτσι λοιπόν, τουλάχιστον με τις φημολογίες που κυκλοφορούν στα πολιτικά γραφεία, βλέπουμε ότι κάποιος ο οποίος μπορεί να χρωστάει από 3.000 ευρώ και έπειτα, θα μπορεί η εφορία ή οποιασδήποτε άλλες αρχές να μπορέσουν να του κατάσουν περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, και από εκεί και έπειτα βεβαίως να έχουμε και το ζήτημα της φυλάκησής του ή της ποινής, η οποία θα είναι εξαγοράσιμη ή μπορεί με άλλον τρόπο, εν πάση περιπτώσει, να βρεθεί μία λύση στο οικονομικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ο καθένας. Το ερώτημα όμως προκύπτει στην περίπτωση αυτή είναι όταν θα κατασχεθούν τα ακίνητα αυτά, πού θα πάνε. Και βεβαίως εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Πολύ χαμηλές τιμές, από την άλλη πλευρά η κτηματαγορά ολοένα φθήνει και εκεί λοιπόν έρχονται κάποιοι επιτίδη. Άλλοτε από το εσωτερικό και άλλοτε από το εξωτερικό. Οι επιτίδη λοιπόν αυτοί, είτε υπό τη μορφή τουριστών, είτε υπό τη μορφή πολύ μεγάλων επενδυτικών funds, έρχονται λοιπόν στην Ελλάδα, αγοράζουν κτήματα, ακίνητα, σπίτια σε εξευτελιστικές τιμές και από εκεί έπειτα βεβαίως θα βρεθεί ο κάθε ένας στο δρόμο ή όπως λένε κάποια σενάρια συνωμοσιολογίας, θα πρέπει πλέον ο κάθε ένας να μένει μέσα στο σπίτι του, το οποίο βεβαίως δεν μπορεί να πληρώσει λόγω των πολλαπλών και διαφόρων φόρων που προκύπτουν αυτή τη φορά. Και από εκεί πέρα τα funds με το ελάχιστο ποσό το οποίο θα έχουν δώσει για να αγοράσουν τα σπίτια αυτά θα αποκομίζουν ένα πολύ μικρό ενίκιο κατά τα δεδομένα τα σημερινά. Ωστόσο, φαίνεται ότι με πολύ χαμηλή επένδυση το κέρδος για αυτές θα είναι ένα τεράστιο ποσό. Και βεβαίως βλέπουμε ότι οι επέλεσεις των ξένων για τα ακίνητα ολοέγιναν και αυξάνεται με προτεργάτες, αν θέλετε, τους Ρώσους, οι οποίοι συνεχώς κατεβαίνουν χαμηλότερα προς την Ελλάδα και βλέπουμε ότι η Χαλκιδική αποτελεί έναν πολύ πολύ βασικό προορισμό για αυτούς. Πάμε λοιπόν να δούμε όλα τα θέματα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε απόψε, την οικονομία, την φορολογία και την ποινικοποίηση, μαζί με τρεις εξαιρετικούς καλεσμένους. Να ξεκινήσω από τον καθηγητή, τον κύριο Βάμβουκα. Κύριε Βάμβουκα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κύριος Γιώργος Παπάς, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Δημοκρατικής Αριστεράς. Και η κυρία Ελένη Αυλονίτου, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Ενιαίο Κοινωνικό Μέτωπο και δημοτική σύμβουλος Γαλατσίου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε όλοι σας. Καλησπέρα σας. Να σας πω βεβαίως ότι θα έχουμε δυνατότητα να σχολιάσουμε κάποια έρευνα η οποία έγινε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και δείχνει πώς ακριβώς εξελίχθηκε η κατάσταση στην κτηματαγορά, δηλαδή στα ακίνητα, αγοραπολισίες και όχι μόνο, από το 2005 μέχρι και σήμερα. Τα νούμερα, σας προκαταλαμβάνω, είναι εκπληκτικά και δυστυχώς όχι αισιόδοξα. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα ένα σχόλιο, κύριε Βάμπουκα, από εσάς. Οι δηλώσεις του κυρίου Μέργου προκάλεσαν πολύ έντονες αντιδράσεις. Το ερώτημα είναι βεβαίως, αυτές οι αντιδράσεις έχουν κάποιο υπόβαθρο ή είναι μια πολιτική η οποία προσπαθεί να δει τις αντιδράσεις που θα προκύψουν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι αντιδράσεις είναι δικαιολογημένες. Οι αντιδράσεις προφανώς. Το ερώτημα είναι η δήλωση έχει υπόβαθρο. Οι αντιδράσεις είναι δικαιολογημένες και η δήλωση δεν έχει κανένα υπόβαθρο. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Οι χώρες οι οποίες μπήκαν σε μνημόνια, όπως η Ιρλανδία για παράδειγμα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, σε αυτές τις χώρες όχι μόνο δεν μειώθηκε ο κατώτερος μισθός, απέναντίας είτε έμεινε σταθερός είτε αυξήθηκε. Για παράδειγμα, στην Ιρλανδία, έχω εδώ τα στοιχεία τα επίσημα από τρεις διεθνείς πηγές, στην Ιρλανδία ο κατώτερος μισθός είναι 1.472 ευρώ για την ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο κατώτερος μισθός στην Ιρλανδία από το 2009 που μπήκε στο μνημόνιο μέχρι σήμερα, μέχρι πέρσι, είναι σταθερός και ήδη αρχίζει και αυξάνει, διότι γνωρίζουμε πως η Ιρλανδία πλέον έχει μπει σε αναπτυξιακή τροχιά και δανείζεται ελεύθερα από τις διεθνείς αγορές. Αντίθετα σε εμάς, όχι μόνο ο κατώτερος μισθός, αλλά γενικά ο μέσος μισθός του εργαζόμενου έχει μειωθεί με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 40%. Υπάρχουν εδώ τα επίσημα στοιχεία από τις επίσημες πηγές. Mm-hmm. Άρα, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μέργος και ο κάθε κύριος Μέργος είναι 100% λανθασμένο και λόγω της αυστηρότατης εισοδηματικής πολιτικής που υιοθετείται σε συνδυασμό με την δραματική άνοδο
των κρατικών εσόδων, τα περίφημα χαράτσια, έχει σαν αποτέλεσμα αυτή η λανθασμένη εισοδηματική πολιτική να επιδεινώνει την οικονομική κρίση. Άλλωστε, αυτό είναι ο λόγος που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπε ότι πέσαν έξω στους πολλαπλασιαστές. Έχω δώσει συγκεκριμένα την έκθεση, mm-hmm. το working paper Ταμείο. Του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που κυκλοφόρησε στις αρχές Ιανουαρίου του 2013, που την έρευνα αυτή την έχει κάνει ο Μπλανσά μαζί με κάποιον άλλο ερευνητή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που αιτιολογεί το γιατί σε χώρες σαν την Ελλάδα, ναι. πέσαν έξω στους πολλαπλασιαστές. Και όταν λέμε πολλαπλασιαστές. Να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Αυτό θα το διευκρινίσουμε, γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει τι είναι οι πολλαπλασιαστές. Mm-hmm. Καταλάβατε, ακούνε πολλαπλασιαστή και δεν καταλαβαίνει ο περισσότερος κόσμος τι είναι. Θέλετε να το διευκρινίσουμε αυτό. Σε συντομία, αν μπορείτε. Ωραία. Όταν λέμε πολλαπλασιαστές στην οικονομική επιστήμη, εννοούμε δύο κατηγορίες πολλαπλασιαστών. Η μία κατηγορία πολλαπλασιαστών είναι των φόρων, των φόρων, και η άλλη κατηγορία είναι των δαπανών. Επιστημονικά, όταν η δαπάνη αυξάνει, τότε η δαπάνη έχει πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στο ακαθάριστο χώριο προϊόν. Δηλαδή, αν η δαπάνη αυξηθεί 1 ευρώ, ναι. και ο πολλαπλασιαστής είναι 3, τότε το ΑΕΠ θα αυξηθεί 3 ευρώ. Μισό λεπτάκι. Απεναντίας. Γιατί είναι πολλά τα μαθηματικά. Αν ο φόρος mm-hmm. αυξηθεί 1 ευρώ, επειδή ο φόρος έχει αρνητικές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην οικονομία και ο πολλαπλασιαστής, για παράδειγμα, των συνολικών φορολογικών εσόδων είναι 3, τότε το ΑΕΠ θα μειωθεί μείον 3 ευρώ. Εσείς τώρα τα λέτε βεβαίως με σας την τα λέω όσο επιστήμη, πιο απλά γίνεται. Ναι, προφανώς, αλλά για να καταλάβουμε και εμείς που δεν είμαστε οικονομολόγοι, δεν έχουμε τις δικές σας γνώσεις. Ας υποθέσουμε λοιπόν καταρχήν ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει λάθος στην έκθεσή του. Έχουμε φτάσει λοιπόν 2013, έχουμε κουρέψει το χρέος σε συμφωνία με την Τρόικα. Δύο φορές. Υπογράψαμε το τρίτο μνημόνιο και σήμερα έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με μία νέα έκθεση τον Ιανουάριο και λέει ότι κύριοι, εντάξει, κάναμε λάθος, βάλαμε λάθος πολλαπλασιαστές. Δεν σας δημιουργεί ερωτηματικά γιατί σήμερα, μετά από τόσο καιρό, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο παρουσιαζόταν πολύ αισιόδοξο στις εκτιμήσεις του, βγήκε και λέει ότι κύριοι, κάναμε λάθος. Καταρχάς, το λάθος δεν το έκανε μόνο του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να, αλλά η Ευρώπη δεν αποδέχεται το λάθος. Θα σας εξηγήσω. Το λάθος έγινε σε συνεργασία με το υφιστάμενο κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Και θα σας πω το εξής. Πρόπερση, το Νοέμβριο του 2011, όταν είχε έρθει ο Γενικός Κρατικός Προϋπολογισμός, αναφερόταν μέσα πρόβλεψη για μείωση του ΑΕΠ μείον 2,8%. Mm-hmm. Αυτό το μείον 2,8% το είχε φέρει τότε το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Πολύ καλά γνωρίζετε ότι τα στοιχεία που έδωσε προχθές στη δημοσιότητα η Ελστάτ, η ύφεση ήταν για την ακρίβεια μείον 6,44%. Δηλαδή πέσανε έξω 270%. Άρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τι έκανε? Έκανε μια επιστημονική έρευνα, όχι μόνο στην Ελλάδα, ναι. στις 27 χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα εδώ, είναι 27 χώρες. Και είπε ότι πέσαμε έξω στους πολλαπλασιαστές, είτε των κρατικών εσόδων είτε των κρατικών δαπανών, σε διάφορες χώρες. Αλλά όταν εφαρμόζεται το πλάνο μακροοικονομικής πολιτικής, όπως εδώ πέρα το μεσομακροπρόθεσμο πρόγραμμα 2013-2016, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Τρόικα δεν πράττουν μόνοι τους. Εννοείται πως η κυβέρνηση έχει τεχνοκράτες, ο Πρωθυπουργός έχει τεχνοκράτες δίπλα του, υπάρχει το ΚΕΠΕ, υπάρχει η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τραπέζης Ελλάδος, υπάρχει ο Διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, ο οποίος συνεπικουρείται τουλάχιστον από 100 επιστήμονες. Άρα εδώ πέρα μιλάμε ένα κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το οποίο συνεπικουρείται από τουλάχιστον 300 τεχνοκράτες, οι οποίοι έχουν ευθύνες εδώ για αυτό που μας φέρανε. Μισό λεπτάκι όμως. Γιατί εδώ πέρα αυτός που έχει, λέει, την πίτα έχει και το μαχαίρι. Και η Τρόικα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι αυτοί ουσιαστικά οι οποίοι θα έδιναν τα λεφτά. Άρα λοιπόν, αν υπήρχε κάποιος ο οποίος θα έπρεπε να παρέμβει ουσιαστικά και να έχει ισχύ σε αυτά τα οποία λέει, θα ήταν μόνο τα μέλη της Τρόικας. Όχι απαραίτητο η ελληνική κυβέρνηση, αν και αυτό κανονικά θα έπρεπε να συμβαίνει. Ξαναρωτάω λοιπόν, θεωρείτε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τυχαία σήμερα κάνει αυτή την έρευνα και ανακοινώνει ότι έχει κάνει λάθος? Γιατί μιλάμε για ένα παγκόσμιο οργανισμό με παγκόσμιες ευθύνες επίσης. Καταρχάς, εκτός από αυτή την έρευνα, έχει δημοσιευθεί μια αντίστοιχη πέρσι
το καλοκαίρι του 2012. Mm-hmm. Δεν είναι η πρώτη. Έχουν δημοσιευθεί αρκετές έρευνες. Γιατί δίνουν τώρα έμφαση σε αυτή και δεν δίνουν έμφαση στις προηγούμενες. Άρα εδώ πέρα, για τη γνώμη μου, διαισθάνομαι ότι υπάρχει το εξής σενάριο. Ήδη τα πρώτα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί του Ιανουαρίου του 2013 και δείχνουν πως το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2013-2016 ναι, δεν περπατάει, δεν βγαίνει. Ήδη το 2012 μέσα στο μεσοπρόθεσμο προβλέπαν ύφεση 6% για το 2012, τελικά η ύφεση είναι 6,5%. Άρα έχουμε μισή μονάδα, έχουν πέσει έξω εκεί. Ήδη τα έσοδα και το Γενάρη, από ό,τι υπάρχουν πληροφορίες από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το Φεβρουάριο, υπάρχει δραματική απόκληση στα έσοδα. Υπάρχει δραματική απόκληση στα έσοδα. Άρα συνεπώς, λοιπόν, το σχέδιο δεν λειτουργεί. Συνεπώς η ύφεση και σε συνδυασμό με στοιχεία που έχει βγάλει η ΕΣΥΕ του Ιανουαρίου του 2013, συνεπώς η ύφεση το 2013 θα είναι σίγουρα πάνω από 7%. Και δεν θα είναι το 4,2% που προβλέπετε. Μόνο από αυτό αποτυχάνει το μεσοπρόθεσμο και πάει πλέον η κυβέρνηση σε καινούριο μνημόνιο. Αυτό ήδη θα το έχουν διαισθανθεί ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τουρνάς και το επιτελείο mm-hmm. του και προετοιμάζουν το έδαφος για νέα κουρέματα κλπ. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τουρνάρας ότι στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αναφέρεται μέσα ότι η Ελλάδα θα πάει σε νέο κούρεμα με την προϋπόθεση όμως να πετύχει τους στόχους τους ποσοτικούς του μεσομακροπρόθεσμου προγράμματος 2013-2016. Συνεπώς, έχουμε μπροστά μας, κύριε Βάμοκα, πείτε το με απλά λόγια. Μπροστά μας τι έχουμε, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Όπως τα προηγούμενα μνημόνια κοροϊδεύανε τον κόσμο και τώρα κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό μας, κοροϊδεύουν. Δηλαδή υπάρχουν μέτρα τα οποία πρόκειται να εφαρμοστούν και ψάχνουν να βρουν τις συνθήκες κάτω υπό τις οποίες θα εφαρμοστούν. Διότι δεν μπορεί τώρα να έρθει η κυβέρνηση και να πει ότι πάμε σε τρίτο μνημόνιο. Ποιο κόμμα στη Βουλή θα πάει να ψηφίσει τρίτο μνημόνιο? Άρα, τέταρτο εννοείται. Διότι το τρίτο ψηφίστηκε πρακτικά. Τέταρτο, ναι. Για τέταρτο μνημόνιο. Άλλα δηλαδή μέτρα. Άρα πρόσθετα. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σοβαρά και έχουν ευθύνες οι τεχνοκράτες της κυβέρνησης. Και εδώ πέρα, για να είμαστε αντικειμενικοί, έχουν ευθύνες και οι τεχνοκράτες και των κομμάτων που είναι στην αντιπολίτευση. Διότι πρέπει να υπάρχει λόγος συγκροτημένος, τεχνοκρατικός, πιστικός, με στοιχεία και αριθμούς. Μισό λεπτάκι. Θέλω να ακούσω καταρχήν. Άρα ευθύνη έχουν όλοι. Δεν έχουν μόνο η κυβέρνηση. Όχι, δεν είναι έτσι, κύριε Βάμβουκα. Ευθύνη έχουν όλοι. Εμείς. Ασφαλώς έχουν ευθύνη όλοι. Ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, ελληνικό κοινοτικό μέτωπο. Κοινωνικό μέτωπο, ναι, μέσα στην Βουλή δια του Προέδρου του, παρουσίασε έγγραφο με το οποίο από το 2011 το Υπουργείο Οικονομικών ξέρει ότι ο πολλαπλασιαστής είναι λάθος. Τον Οκτώβριο παρουσιάστηκε δια του Μπλασάρ, ο οποίος δεν ξέρω, προφανώς αποσύρεται κιόλας, θέλει να προλάβει την πιθανή αποτυχία του προγράμματος, να ξαναπεί ότι ο πολλαπλασιαστής είναι λάθος. Τόσο καιρό λοιπόν, ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο και ενώ το γνωρίζουν, δεν κάνουν τίποτα. Και αναγκάζεται, ο κύριος Τουρνάρας αναγκάζεται να ψελίσει κάτι τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι τι γίνεται με αυτό το πολλαπλασιαστή, να χαλαρώσουμε τα μέτρα. Και παίρνει την απάντηση από τον κύριο Λιρέν. Καμία χαλάρωση. Δεν υλοποιείτε σωστά το πρόγραμμα γιατί φταίτε εσείς. Κανένα λάθος δεν αναγνωρίζετε γιατί ακολουθείτε η γερμανική πολιτική και η κυβέρνηση έχει δεθεί στο γερμανικό άρμα που λέει όταν έχουμε κρίση θα σφίξουμε το τιμόνι και άλλο δεξιά, λιτότητα, θα στραγγαλίσουμε τον κόσμο προκειμένου... Κυρία Βλονίτου, ναι. Αυτά που λέτε είναι σωστά, δεν τα αφισβητεί κανείς. Μα μισό λεπτό, όχι. Διαφωνώ με εσάς ότι ναι, για τον πολλαπλασιαστή ήταν πολιτική επιλογή από την αρχή. Όχι, δεν ήταν πολιτική επιλογή. Το γνωρίζανε από την αρχή, όταν έγινε η σύμπραξη Διεθνές Νομισματικού Ταμείου Τρόικα την Ευρωπαϊκή. Κοιτάξτε, ήταν τεχνοκράτες οι οποίοι πιστεύανε στο μνημόνιο, εφαρμόσανε μια πολιτική και πέσανε έξω. Συγγνώμη, κύριε Βάμβουκα, οικονομολόγος είσαστε. Ποιο μνημόνιο.